Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου και καλώς ήρθατε στο τελευταίο βίντεο της ημέρας, αλλά είναι και το πιο σημαντικό βίντεο που έχουμε βγάλει εδώ και αρκετόν καιρό, γιατί θα μιλήσουμε για το πρώτο επίσημο teaser της σεζόν 2 του Fortnite. Έχει βγει επιτέλους, η Epic ξεκίνησε τα teasers και θα αναλύσουμε όλες τις λεπτομέρειες εδώ. Όμως πριν προχωρήσουμε, σας υπενθυμίζω να κάνετε ένα subscribe στην παρέα για να στηρίξετε, να ανεβούμε γρήγορα. Και εννοείται μπορείτε να βοηθήσετε και με το Support the Creator με τον κωδικό MT1993 κάτω παύλα 96 με όλες σας τις αγορές στο Item Shop εντελώς δωρεάν. Άρα μάγκες μου, μην το ξεχάσετε αν πάρετε οτιδήποτε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τη σεζόν 2 του Fortnite. Αλλάζει σε 4 μέρες, την 5η το πρωί λογικά θα πέσουν οι servers. Και έχουν ξεκινήσει επιτέλους τα επίσημα teasers. Το πρώτο που θα εξετάσουμε είναι μια διαφήμιση που παίζει για τη σεζόν 2 σε γιγαντοοθόνες σε όλες τις κύριες πόλεις ανά τον κόσμο, δηλαδή Λονδίνο, Τόκιο, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αμερικής, και είναι αυτόν που μπορείτε να δείτε εδώ μπροστά σας, μάγκες μου. Έχουμε έναν χρυσό χέρι το οποίο είναι πάνω από το Fortnite και επίσης έχει έναν αριθμό τηλεφώνου. Όταν κάποιος πάρει αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου, ακούγεται μία φωνή η οποία δίνει κάποιες οδηγίες. Σας το αφήνω να το δείτε και θα το εξετάσουμε μετά, γιατί αυτές οι φράσεις κρύβουν πάρα πολλά πράγματα για την επόμενη. Όπως είδατε μάγκες μου, έχουμε ένα μικρό βιντεάκι εδώ το οποίο ξεκινά με το Fortnite με το χρυσό χέρι από πάνω και μετά ο τηλεφωνητής σου απαντάει και σου λέει «Yes sir, ναι κύριε, the agents were called», δηλαδή καλέσαμε όλους τους πράκτορες, και τέλος «Card to access the safe, the vault has been purchased», δηλαδή η κάρτα για να μπορείς να ανοίξεις ή να μπεις μέσα στο χρηματοκιβώτιο slash vault έχει αγοραστεί. Δηλαδή μάγκες, εδώ υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Καταρχάς έχουμε να κάνουμε κάτι με την κυβέρνηση εδώ, την Alter ή την Eco που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Fortnite, γιατί πρώτον μας μιλάνε στον πληθυντικό με «Yes sir», μετά έχουμε «The agents were called» για τους πράκτορες της κυβέρνησης και τέλος μας μιλάνε για ένα χρηματοκιβώτιο ή vault που έχουμε access πλέον. Το πιο πιθανόν το χρηματοκιβώτιο ή vault που αναφέρεται εδώ είναι αυτόν έξω από το Retail Row, που είναι η μεγάλη πόρτα που συζητούσαμε στην αρχή της σεζόν ότι θα έχει να κάνει με το event που την ελέγχει η Alter. Ίσως αυτόν το vault να έχει δημιουργηθεί για να μας προστατεύσει από μια μεγάλη καταστροφή που έρχεται στο χάρτη. Αν θυμάστε καλά μάγκες μου, έχουμε μιλήσει για μια μεγάλη πλημμύρα από το Noah, το teaser που υπήρχε. Ίσως αυτόν το vault μας προστατεύσει από την καταστροφή του χάρτη, από την πλημμύρα. Επίσης το χρυσό χέρι που βλέπουμε εδώ έχει να κάνει σίγουρα πλέον με τον όρο, αυτόν το skin που έχει leaked εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν υπάρχει άλλο χρυσό skin αυτή τη στιγμή στο Fortnite που δεν έχει κυκλοφορήσει, άρα ίσως αυτόν το χέρι να ανήκει και στον όρο. Το επόμενο που θέλω να συζητήσω είναι κάτι που μπορείτε να δείτε και ήδη in-game, μάγκες μου. Στο Loot Lake, στο μεσαίο νησί, υπάρχουν τα πρώτα χρυσά αντικείμενα που μπορείτε να εξετάσετε και ήδη. Έχουμε έναν καναπέ με ένα αρκουδάκι, μία τηλεόραση η οποία δεν παίζει κάποιο μήνυμα αυτή τη στιγμή, έχει απλώς μία μαύρη οθόνη, και επίσης έχουμε και μία ντουαλέτα η οποία είναι και αυτή χρυσή και έχει πάνω το φάκελο της εταιρείας Alter. Άρα μάγκες μου, πίσω από όλα αυτά τα χρυσά κρύβεται σίγουρα αυτή η μυστική οργάνωση η οποία έχει τις στρατηγικές βάσεις στο χάρτη. Άρα σίγουρα έχουμε κάτι να περιμένουμε για τη σεζόν 2 που έχει να κάνει με την Alter την οργάνωση
έχει να κάνει με χρυσόν και έχει να κάνει και με τον bunker έξω από το retail row, το οποίο το πιο πιθανό θα μας προστατεύσει από αυτήν την μεγάλη πλημμύρα που έρχεται. Ίσως να δούμε και κάποια άλλη φυσική καταστροφή ή καταστροφή του χάρτη από μια διαμάχη της Alter και της Ego, αλλά σίγουρα Mangel μου ότι ξεκίνησαν τα teasers είναι ένα πάρα πολύ θετικό σημάδι ό,τι αφορά τη σεζόν 2, τουλάχιστον δεν θα καθυστερήσει άλλον, αυτό είναι σίγουρο. Στις 20 του μηνός, δηλαδή την 5η, θα έχουμε επιτέλους μια καινούρια σεζόν ή τουλάχιστον θα ξεκινήσει τον downtime για να μπούμε στην επόμενη σεζόν. Αυτά σας είχα για το πρώτο teaser, άρα συνδέουμε ότι θα γίνει ίσως κάποια φυσική καταστροφή. Έχουμε το χρυσάφι, το οποίο έχει ξεκινήσει να επηρεάζει ήδη το χάρτη, και τρίτον είναι μπλεγμένη μέσα και η κυβέρνηση του Fortnite, οι οργανώσεις Alter και Ico, που από ό,τι φαίνεται τόσων καιρών έλεγχαν το χάρτη με τις στρατηγικές τους βάσεις. Αυτά προς το παρόν, αύριο θα έχουμε και καινούρια teasers, αν αλλάξει οτιδήποτε σας ενημερώνω αμέσως, καλή συνέχεια, πάντα like, share, subscribe, πείτε μου κάτω στα comments τι πιστεύετε και εσείς για αυτόν τον χρυσό χέρι και το μήνυμα από τον τηλεφωνητή και θα τα πούμε αύριο με νέα βίντεο και εννοείται το stream μας.